Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μανουλίδη για την πρόσκληση, την τιμητική, για ένα φανταστικό μέρος, πραγματικά. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο τραπέζι, μάλλον την πρώτη ομιλία. Θα καλωσορίσουμε την κυρία Άννα Ανδρεάδη, η οποία είναι επιμελήτρια Α στην κλινική μας, στη Γάμα Χημειοθεραπευτική του Θεαγενείου. Βέβαια, δεν είναι μόνο συνάδελφος, είναι και φίλοι. Η κυρία Ανδρεάδη θα μας παρουσιάσει την εξής ομιλία, στοχεύοντας το χέρι 2 και χέρι 3. Άννα, σ' ακούμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μισό λεπτό, μάλλον. Τη βλέπετε, εντάξει, ωραία. Γνωρίζουμε ότι η έκφραση του χέρ 2 και χέρ 3 υπάρχει, είναι υπακτή και στην ουσία συμμετέχει στην διαδικασία και του φυσιολογικού κυττάρου για την διαίρεση του και τον πολλαπλασιασμό αυτών. Αλλά φυσικά υπάρχει και υπερέκφραση στον καρκίνο. Και επί του συνόλου των κακοηθειών, υπερέκφραση του χέρ 2 έχουμε στο 5%, ενώ του χέρ 3 στο 1%. Στην οικογένεια των χέρ υποδοχέων έχουμε και το χέρ 1 EGFR και το χέρ 4. Με όλα αυτά, με έναν διαφορετικό τρόπο να συμμετέχουν στην διαδικασία του πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Και στην ουσία, για να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία, έχουμε πρόσδεση αυτών μεταξύ τους. Με εξαίρεση του χέρ 3 υποδοχέα, το οποίο προσδένεται, αλλά μόνο με το χέρ 2, και στην ουσία η δράση του από μόνη του είναι ανεπαρκής. Γι' αυτό λοιπόν το χέρ 3 είναι 1000 φορές πιο αδύναμο σε σχέση με το χέρ 2. Και βλέποντας εδώ, δημιουργώντας ένα ετεροδημερές με το χέρ 2, δημιουργείται αυτός ο καταράκτης, στην οποία έχουμε τη διαδικασία της κυταρικής διαίρεσης. Βέβαια, δημιουργούνται οι μηχανισμοί αντίστασης, οι οποίοι είναι στο επίπεδο είτε του ACT mTOR, είτε σε άλλα επίπεδα, όπως στην ουσία με στον υποδοχέα SARC και στο IGFR. Όπως ξέρουμε, για το κομμάτι του χέρ 2, η μετάλλαξη του χέρ 2 υποδοχέα μπορεί να παρατηρηθεί σε διάφορα νοσήματα και σε καθένα από αυτά σε διαφορετικό βαθμό. Στο 25% έχουμε στον καρκίνο του μαστού, 2% στον καρκίνο του πνεύμονα, στα χολαγγιοκαρκινώματα και συγκεκριμένα στα εξωπατικά φτάνει και στο 20%, καρκίνο οθικών 3-5%, στο γαστρικό καρκίνο 17%, ενώ στον κολορυφθικό καρκίνο 2-6%. Μάλιστα, στον κολορυφθικό καρκίνο έχει νόημα ο έλεγχος του χέρ 2 στους όγκους, που ξέρουμε ότι είναι και η RAS wild type, γιατί σε αυτούς φτάνει στο 14%. Τα φάρμακα και στην ουσία που υπάρχουν πια εγκεκριμένα στον καρκίνο του μαστού και σε άλλα νοσήματα, όσον αφορά τη στόχευση του χέρ 2 υποδοχέα, είναι δύο ειδών. Έχουμε τα φάρμακα τα οποία προσδένονται στο εξωκυτάριο τμήμα του χέρ 2 υποδοχέα, όπως τραστούσμα, περτούσμα, TDM1 και άλλα, και στο ενδοκυτάριο τμήμα, όπως που είναι το λαπάτινιπ, νεράτινιπ, πυρότινιπ, του κάτινιπ. Τα φάρμακα αυτά στην ουσία δεν προσδένονται μονάχα στο κομμάτι του χέρ 2, αλλά και σε άλλους υποδοχείς, με εξαίρεση το ενδοκυτάριο τμήμα του χέρ 3. Στο άλλο επίπεδο των φαρμάκων, των νεότερων φαρμάκων, έχουμε τα conjugates, τα οποία είναι ένα αντίσωμα στο οποίο κουβαλάει ένα μόριο, περισσότερα από ένα μόρια φάρμακα, τα οποία προσδένονται στον υποδοχέα, ενδοκυτώνονται και περιβάλλονται από κομμάτι του κυττάρου, καταστρέφονται στα λιστοσωμάτια, απελευθερώνεται η φαρμακευτική ουσία και πάει στον πυρήνα του κυττάρου που τον καταστρέφει, και με την καταστροφή του κυττάρου όμως κυκλοφορεί στον περιβάλλοντα περιοχή, όπου και καταστρέφει και γειτονικά καρκινικά κύτταρα. Λίγο συνοπτικά όσον αφορά τη θέση των αντιχέρ θεραπειών στον καρκίνο του μαστού, ξέρουμε ότι έχει νόημα ως συμπληρωματική χημειοθεραπεία. Όσον αφορά εισαγωγική χημειοθεραπεία σε πλήρη παθολογονατομική ύφεση με τραστούσμα, παρτούσμα και χημειοθεραπεία με δοσιταξέλη, φτάνει στο 60%. Ενώ στην περίπτωση που θα υπάρξει υπολοιπόμενη νόσος μετά το χειρουργείο, έχει θέση το DDM1 για ένα έτος ή το νεράτινιπ, ενώ όταν έχουμε πλήρη παθολογοανατομική ύφεση, χορηγούμε συμπληρωματικά το τραστούσμα και ανάλογα και το περτούσμα. Στη μεταστατική νόσο, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει αλλάξει θέση
από τη μελέτη Κλεοπάτρα, το τραστούσμα, περτούσμα με τη δοσιταξέλη. Πρόσφατα με τη νέα μελέτη στη δεύτερη γραμμή έχουμε το τραστούσμα μπερούξτεκαν και αρκετά σε επιλογές στην τρίτη γραμμή. Όσον αφορά το τραστούσμα μπερούξτεκαν, όπως ανέφερε και προηγουμένως, είναι ένα αντίσωμα το οποίο στην ουσία έχει 7,8 στην ουσία μόρια την αναστολέα το βοησιμεράστης 1 και ενδοκιτώνεται και στην ουσία οδηγεί με τη διαδικασία που είπα την καταστροφή του κυττάρου. Αρχικά είχαμε τη μελέτη φάσης 2 που είχε δώσει έγκριση στην τρίτη γραμμή του τραστούσμα μπερούξτεκαν στον καρκίνο του μαστού, δίνοντας μια ανταπόκριση στο 61% και ενδιάμεση πνευμονίτιδα βέβαια σαν παρενέργεια να φτάνει το 14%. Ενώ στο ΕΣΜΟ του 2021 δημοσιεύτηκε η μελέτη φάσης 3, η οποία έδειξε στατιστικό σημαντικό όφελος όσον αφορά το PFS, που ήταν και το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, ανταποκρίσει στο 80% και διαφορά ήδη από τα πρώτα δεδομένα όσον αφορά και την ολική επιβίωση. Βέβαια, πιο παλιά μελέτη, το TDM1, που ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό η δεύτερη επιλογή μας, δίνοντας ένα response rate στο 44% και μια διαφορά σημαντική στην ολική επιβίωση, στους 31 μήνες σχεδόν, ενώ αντιθέτως το νεράτινιπ, δίνοντας έγκριση από τη μελέτη όπως είχε σχεδιαστεί, χωρίς όμως τόσο σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις ανταποκρίσεις. Άλλες επιλογές είναι το τουκάτινιπ σε συνδυασμό με τραστούσμα και καπεσιταμπίνη, όπως και το μαρτζετούξιμα μαζί με χημειοθεραπεία. Πάμε όμως λίγο στο HER3, το οποίο είναι ο υποδοχέας των οποίων γνωρίζουμε εδώ και 30 χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να βρούμε νέα φάρμακα και να το στοχεύσουμε και να στην ουσία να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο, χωρίς βέβαια σημαντικές εξελίξεις. Στον καρκίνο του μαστού έχουμε μετάλλαξη του HER3 και υπερέκφραση το 30%, στον κολορθικό καρκίνο 11% και στο γαστρικό καρκίνο 11%. Όπως είπα, ο HER3 υποδοχέας δεν οδηγεί από μόνος του στην ενεργοποίηση του καταράκτη της κυταρικής διαίρεσης. Στην ουσία, για να ενεργοποιηθεί, προσδένεται η χερεγγιουλίνη και ενώνεται στην ουσία με έναν άλλον υποδοχέα, με ένα άλλο μόριο. Υπάρχουν πολλές μεταλλάξεις που έχουν ανιχνευθεί στο γονιδίωμα του HER3. Και πέρα από την πρόσδεσή του με τον HER2, όπως είπα, μπορεί να προσδεθεί με τον EGFR και MET. Από την ουσία που δημιουργείται αυτή η ενεργοποίηση, δημιουργείται αντίσταση των φαρμάκων, αντίσταση σε πολλά φάρμακα, πέρα από το τραστούσμα λαμπάτινιπ και τις άλλες αντιχερθεραπείες, αντίσταση στο τζεφίτινιπ, αντίσταση στο σετούξιμα στον καλοορθικό καρκίνο, αντι-ΑΛΚ και αντι-πυράφ θεραπείες, αντίσταση στις ορμονοθεραπείες, στον ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη, αλλά και σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Επίσης, φαίνεται ότι η ύπαρξη μετάλλαξης των HER3 φαίνεται να έχει και αντίσταση όσον αφορά στη δράση της ακτινοθεραπείας. Συγκεκριμένα στον καρκίνο του μαστού, στο πρωτοπαθές, στο νεόπλασμα, μπορούμε να βρούμε μετάλλαξη του HER3 στο 30%, ενώ στην μεταστατική νόσο μέχρι και 60%. Η ύπαρξη μετάλλαξης του HER3 φαίνεται ότι συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα μεταστατικής νόσου, όπως επίσης και με μικρότερη, χαμηλότερη επιβίωση αυτών των ασθενών. Βέβαια, η θεραπευτική αντιμετώπιση του HER3 δεν είναι κάτι νέο. Στην ουσία, το περτούσμα, το οποίο δρά στον υποδοχέα HER2, δρά και στον HER3 και έτσι λίγο πολύ, εδώ και πολλά χρόνια, γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε ένα φάρμακο το οποίο δρά και στον HER3 υποδοχέα. Όσον αφορά την δράση φαρμάκων τα οποία ήδη γνωρίζουμε, όπως το αφάτινιπ, η μελέτη Summit ήταν μια μπάσκετ μελέτη, στους οποίους έβαλε ασθενείς με μεταλλάξεις HER2 και HER3. Αυτό που φαίνεται είναι ότι πέρα από τον καρκίνο του μαστού, η χρήση του αφάτινιπ σε ασθενείς είτε με HER2 μετάλλαξη είτε με HER3 δεν φαίνεται να δείχνει ένα ουσιαστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και αυτό γιατί στην ουσία το αφάτινιπ δρά στο ενδοκυτάριο τμήμα των HER υποδοχέων, άρα στην ουσία δεν στοχεύουμε το HER3. Πάρα πολλές μελέτες με πάρα πολλά φάρμακα, τα οποία θα συνοψίσω και θα αναφέρω στην πορεία. Φάρμακα τα οποία δρούν αποκλειστικά στο HER3 υποδοχέα, όπως είναι το C013, το οποίο δοκιμάστηκε, είχε πολύ τοξικότητα και στην ουσία δεν προχώρησαν οι άλλες μελέτες του.
Έχουμε τα φάρμακα τα οποία δρούν στο να εμποδίσουν τη χερεγκιουλίνη να προσδεθεί στον χέρ-3 υποδοχέα, όπως είναι το σεριμπάντουναμ και το ελομπρετούζουμαμ, τα οποία τα φάρμακα αυτά δεν φάνηκε να έχουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στους ασθενείς αυτούς, με εξαίρεση το σεριμπάντουναμ, το οποίο σε ασθενείς σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έδειξε όφελος σε αυτούς που είχαν υψηλή έκφραση της χερεγκιουλίνης. Το πατρίτουμαμ στον καρκίνο του μαστού μαζί με χημειοθεραπεία έδειξε ανταποκρίσεις το 39%, χωρίς αυτή η μελέτη βέβαια να μπορέσει να προχωρήσει περισσότερο, ενώ ο συνδυασμός αφάτινιμ μαζί με τζεφίτινιμ σαν πρώτη γραμμή δεν έδειξε σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα να δείχνει ανταποκρίσεις. Πάμε όμως σε conjugates φάρμακα, όπως το πατρίτουμαμ ντερούξτεκαν, το οποίο προσδένεται στον χέρ-3 υποδοχέα και έχουμε μια μελέτη φάσης 1-2 στον καρκίνο του μαστού με πολλές κοχόρτες, ασθενείς πολυθεραπευμένοι. Με χέρ-3 υψηλή έκφραση και ορμονευαίσθητο καρκίνο του μαστού το ένα σκέλος, το άλλο σκέλος χαμηλή χέρ-3 έκφραση ορμονευαίσθητο καρκίνο του μαστού και η άλλη χέρ-3 υψηλή έκφραση σε τριπλά αρνητικό καρκίνο. Δοκιμάστηκε το δοσολογικό σχήμα, δοκιμάστηκε και η θεραπευτική, το όφελος αυτών των ασθενών και φαίνεται ότι οι ανταποκρίσεις φτάνουν στο 30%. Στον καρκίνο του πνεύμονα γνωρίζουμε ότι πέρα από τις μεταλλάξεις EGFR-ALK που έχει νόημα να ψάχνουμε, έχει νόημα με NGS να ψάχνουμε και την HER2 μετάλλαξη που για φτάνει στο 2%. Όπως επίσης και στις περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που έχουν EGFR μετάλλαξη, όταν προκύψει αντίσταση στις θεραπείες περός, μπορεί να προκύψει μετάλλαξη του χέρ-2 υποδοχέα. Μελέτη φάσης 2, η οποία στην ουσία έδωσε έγκριση και όλα στο DDM1 σε ασθενείς που ήδη έχουν όμως αποτύχει στην πρώτη γραμμή στον καρκίνο του πνεύμονα, δείχνει ανταποκρίσεις οι οποίες να φτάνουν στο 44% και κυρίως ανταποκρίσεις ασθενείς που είχαν τη μετάλλαξη στο εξώνιο 20. Και ένα PFS στους 5 μήνες να έχουμε. Πριν από λίγους μήνες, φέτος, δημοσιεύτηκε η μελέτη φάσης 2 του τραστούζουμαμ ντερούξτεκαν σε 91 ασθενείς, πολυχημειοθεραπευμένοι και αυτοί, και το 66% να έχουν λάβει και ανοσοθεραπεία, με ανταποκρίσεις αρκετά σημαντικές, το 55%, και ένα PFS στους 8,2 μήνες. Πέρα από τη HER2 μετάλλαξη, όμως, ο καρκίνος του πνεύμονα θα έχει και τη μετάλλαξη HER3. Αυτοί οι ασθενείς θα έχουν χειρότερη πρόγνωση. Και φέτος στο ASCO δημοσιεύτηκε αυτή η μελέτη φάσης 1 του πατρίτουμαμ ντερούξτεκαν σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγουμένως όμως άλλες θεραπείες για EGFR μετάλλαξη. Ψάχτηκε και εδώ πρώτα το δοσολογικό σχήμα. Και οι ανταποκρίσεις έφτασαν το 39%. Κυρίως είχαμε βελτίωση της νόσου και σταθεροποίηση της νόσου με ένα περιστατικό να έχει πλήρη ίαση. Όπως βλέπουμε, το PFS αρκετά εντυπωσιακό στους 5,6 μήνες, ενώ ο έλεγχος της έκφρασης του HER3 άνοσος στο χημικά μέσω του χιστοσκόρ από το 0 μέχρι 300 φάνηκε ότι ο μέσος όρος των ασθενών είχαν ένα χιστοσκόρ στο 180. Όσο πιο υψηλό είναι το χιστοσκόρ, φαίνεται ότι αυξάνεται η πιθανότητα ανταπόκρισης αυτών των ασθενών. Για τις ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου αυτού, φαίνεται ότι είναι παρόμοιες με το τραστούζουμαμ ντερούξτεκαν, δηλαδή στην ουσία έχουμε θρομβοπενία, ελευκοπενία και κόπωση. Και όσον αφορά το θέμα του βήχα, να φτάνει το 9%, χωρίς να αναφέρεται όμως το κομμάτι της πνευμονίτιδας. Φέτος πάλι στο GCO δημοσιεύτηκε αυτή η μελέτη, φάσης 2, η οποία σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγουμένως χημειοθεραπεία, συνδυασμό τραστούζουμαμ, περτούζουμαμ και δοσιταξέλη σε ασθενείς με HER2 μετάλλαξη και έχοντας ανταποκρίσεις να φτάνουν στο 29% και ένα PFS σχεδόν 7 μήνες. Και αυτό σημαντικό για αυτούς τους ασθενείς που στην ουσία δεν ανταποκρίνονται.
Λίγο μια αναφορά στα άλλα νοσήματα, στον καρκίνο του στομάχου. Εδώ και πολλά χρόνια ελέγχουμε την ύπαρξη της μετάλλαξης HER2. Με διαφορετικό τρόπο ορίζουμε τη θετικότητα σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Και έχει νόημα η συγχορήγησή του με χημειοθεραπεία στην πρώτη γραμμή, ενώ εδώ και λίγο καιρό μπορούμε να χορηγούμε και το τραστούσιμαμ μπερούξεκαμ πέρα από το TDM1 ως στον καρκίνο του στομάχου σε υποτροπή. Η μελέτη η οποία έδειξε έγκριση του τραστούσιμαμ μπερούξεκαμ είναι η Destiny Gastric 01, η οποία έδωσε ανταποκρίσεις στο 50%, αρκετά σημαντικές, ένα PFS στους 5,6 μήνες. Στον καρκίνο του στομάχου έχουμε έκφραση και του HER3 και φαίνεται και αυτό ότι σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση και εδώ των ασθενών. Ενώ όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση με άλλα φάρμακα, στην περίπτωση του καρκίνου του παγκρέατος, φαίνεται ότι στην περίπτωση του HER3 η χρήση του ιστιριμάτουμαπ, το οποίο είναι bispecific antibody, δηλαδή δρά και στον HER3 υποδοχέ και στον HGFR, φάνηκε ότι σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, δηλαδή το Abraxan και Gemcitabine, δεν είναι καλύτερο σε σχέση με το standard of care που είναι Abraxan Gemcitabine. Στον καρκίνο του προστάτη είναι συχνή η ύπαρξη μεταλλάξεων και του HER2 και του HER3. Βέβαια, μέχρι στιγμής, όσον αφορά το HER2, δεν φάνηκε ότι θεραπευτικά μπορεί να δράσει κάποια θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς. Και όσον αφορά την ύπαρξη μετάλλαξης HER3, και εδώ φαίνεται οι ασθενείς ότι έχουν χειρότερη πρόγνωση. Στον καρκίνο των οθικών, η μετάλλαξη HER2 φτάνει στο 5%, ενώ η HER3 στο 12%, και εδώ σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση. Άλλα φάρμακα, όπως το σεριμπάτουμαμπ, στις HER3 μεταλλάξεις, που είναι σαν το πατρίτουμαμπ, δηλαδή εμποδίζει την πρόσβαση της χειρογγυλίνης στον υποδοχεία HER3, δεν φάνηκε να δώσει κάποιο αποτέλεσμα αισιόδοξο, ενώ τρέχουν πάρα πολλές μελέτες. Και φαίνεται ότι αυτές, στην ουσία, που θα οδηγήσουν σε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα και κάποια θεραπεία στο μέλλον, είναι αυτές που στην ουσία δρούνε σε δύο διαφορετικούς υποδοχείς, HER2 και HER3, HER3 και IGFR. Η μελέτη πρόταξ στην ουσία είναι εμβόλια έναντι του HER3 υποδοχέα, που στην ουσία όταν προσδένονται καταστρέφουν τελείως τον HER3 υποδοχέα και τρέχουν αρκετές μελέτες γι' αυτό. Τα bispecific antibodies, τα οποία είναι πάρα πολλά, όπως προανέφερα. Και έτσι θα ήθελα να συνοψίσω με το πώς αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο του μαστού με HER2 μετάλλαξη, που γνωρίζουμε πολύ καλά για τη θέση της ως εισαγωγική χημειοθεραπεία και συμπληρωματική, αλλά και τη θέση της στη μεταστατική νόσο. Ενώ στον καρκίνο του πνεύμονα είναι στη μεταστατική νόσο και μόνο, φαίνεται ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν δεύτερη γραμμή και το TDM1 και το τραστούσμα ντερούξεκαμ. Οι ανταποκρίσεις από την μελέτη η οποία στη HER3 νόσο με καρκίνο του μαστού μπορεί να φτάσει το 30% και σίγουρα θα τρέξουν και άλλες μελέτες σε αυτό το κομμάτι, ενώ στον καρκίνο του πνεύμονα το πατρίτουμαμ μπερούξεκαμ δίνει ανταποκρίσεις στο 39%. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Συγχαρητήρια, Άννα. Ήταν εξαιρετική ομιλία, πραγματικά. Συγχαρητήρια και στον Χρήστο Δερμανουλίδη που διάλεξε ένα τέτοιο θέμα. Πραγματικά δεν το ακούμε. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει σε άλλα συνέδρια. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Φαίνεται λοιπόν ότι ο HER3 είναι ένας πολύ ενδιαφέρον στόχος, μεν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εγκεκριμένο φάρμακο, έτσι δεν είναι. Σίγουρα έχει προγνωστική αξία, δηλαδή δείχνει χειρότερη πρόγνωση στους όγκους που τον εκφράζουν, έτσι δεν είναι. Ενέχεται σε αντίσταση σε φάρμακα. Γιατί δεν πέτυχαν τα φάρμακα έναντι του HER3, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί έχουμε κάτι που... Ναι, τα φάρμακα δεν πέτυχαν. Στην ουσία, γιατί όταν δρούμε μόνο στον HER3 υποδοχεία, δεν μπορούν στην ουσία να... Δεν συμμετέχει ο HER3 στο μονοπάτι της κυταρικής διαίρεσης, άρα δεν μπορεί από μόνος του να δράσει. Δεν μπορεί από μόνος του να δράσει. Απλά παρένθεση λίγο, γιατί πρόσφατα αναφέρθηκε ότι στην Αμερική το πατρίτουμαμ μπερούξεκαμ δίνεται πράσινο φως για την χρήση του στον καρκίνο του πνεύμονα. Αυτό, για την Αμερική. Γενικά φαίνεται ότι το μέλλον είναι στα ADCs. Τα ADCs φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατά φάρμακα, έτσι, μπαίνουν δυναμικά.
ναι, βρουν καλύτερα από τα μονοκλονικά αντισώματα. Ναι, ναι. Από τα ασκέτα μονοκλονικά αντισώματα. TKIs δεν έχουμε στο χέρι 3, έτσι δεν έχει δράσει τη ρωσινική κοινάση καθόλου. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατήριο ή οι πρόεδροι. Υπάρχουν άλλοι πρόεδροι. Δεν βλέπω, υπάρχουν. Α, τώρα βλέπω. Καλημέρα, γεια σας. Μήπως να δώσω με το λόγο στους άλλους πρόεδρους. Βεβαίως. Καταρχήν, συγχαρητήρια, γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο θέμα και δύσκολο. Το έκανες να φαίνεται απλό. Ευχαριστώ. Και ξεκάθαρο. Ένα αυτό. Δεύτερον, από ό,τι φαίνεται, το χέρι 3 είναι πιο πολύ σαν βοηθητικό μόριο παρά κύριο μόριο επαγωγή σήματος. Ναι. Δηλαδή, βοηθάει όλα τα άλλα, το χέρι 2, το χέρι 1 και το IGF. ΑΡΚ που είπες και λοιπά. Γι' αυτό το λόγο ίσως η στόχευσή του είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Έχουμε πολλά να μάθουμε για το χέρι 3 και μάλλον πάντα σε συνδυασμό με κάτι άλλο, όχι από μόνο του ο στόχο. Αυτό, ναι, που είπε η κυρία Ανδρεάδου. Πάντως, εγώ απόλαυσα την ομιλία και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μάθαμε πάρα πολύ. Σε εκμεταλλεύτηκα γιατί μάθαμε πάρα πολλά καινούργια πράγματα που και εγώ δεν ήξερα μάθαμε και εσείς δεν ξέρατε. Δηλαδή, η πυκνότητα νέας πληροφορίας ανά λεπτό ομιλίας ήταν η υψηλότερη ως τώρα του συνεδρίου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μπορώ να προσθέσω και εγώ κάτι για το χέρι 3 και για το χέρι 2. Κύριε Αλάλα. Από μένα που είστε πρόεδρος. Έτσι δεν είναι. Είμαι απομακρυσμένος. Σας ακούμε. Λοιπόν, το χέρι 3 όντως δεν έχει πρόσδεμα. Και η βασική δουλειά είναι να ετεροδημερίζεται με τα υπόλοιπα μέλη. Αν κάποιος δηλαδή από τις άλλες υποδοχές δεν ομοδημεριστεί για κάποιο λόγο, όπως θα έπρεπε το χέρι 2 όταν ενεργοποιηθεί, μπορεί να ετεροδημεριστεί με το χέρι 3. Και από όσο ξέρω, μια από τις πρώτες μελέτες συστημικής βιολογίας, δηλαδή με μαθηματικά μοντέλα, ήταν που είχε δείξει ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα εάν ταυτόχρονα το χέρι 2 μπλοκάραμε και το χέρι 3. Δηλαδή αυτό για πρώτη φορά φάνηκε σε ένα υπολογιστικό μοντέλο συστημικής βιολογίας. Και μετά ξεκίνησαν διάφορες κλινικές μελέτες πάνω σε αυτό. Ξέρω αν περιμένετε κάτι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο. Είναι πάγωση. Δεν άκουσα. Δεν σας Μανώλη, θες να πεις κάτι, κύριε Σαλούστρε. Μας ακούς? Όχι. Μήπως δεν μας ακούει ο Μανώλης. Θα ήταν... Ιδανικά θα ήταν και νομίζω δοκιμάστηκε, Άννα, να μπλοκάρουμε όλους τους υποδοχείς μαζί και τους τέσσερις. Υπήρχαν φάρμακα που δοκιμάστηκαν, που μπλοκάρουν και EGFR, χερ 1, χερ 2, το χερ 1, χερ 2, χερ 3, χερ 4, αλλά έχουν τοξικότητα, έτσι είχαν τοξικότητα πολύ και δεν προχώρησε. Σαν φάρμακο να τα μπλοκάρει όλα μαζί δεν υπάρχει, νομίζω. Πέρα από το TKI, στην ουσία το αφάτιν είπε τα πάνχερ, αλλά δεν αναστέλνουν το χέρτρια, γιατί το χέρτρια από κάτω στην ουσία είναι κενό. Δεν υπάρχει διαδικασία για να ενεργοποιηθεί ο καταράκτη. Ναι. Υπάρχει άλλο σχόλιο ή ερώτηση, μήπως πρέπει να προχωρήσουμε. Τον κύριο Σαλούστρο δεν τον ακούσαμε. Μάλλον έχει κάποια δυσκολία στη σύνδεση. Είναι πιο κοντά από όλους μας. Εδώ πέρα. Χρήστο, να προχωρήσουμε. Τι λες, ό,τι μου πεις. Σαλιά. Α, μας ακούει. Ακούγεται. Εγώ ακούω, εσείς μάλλον δεν με ακούτε. Ο Μανώλης είναι, δεν τον ακούμε. Σαλιά. Μανώλη, δεν σ' ακούμε. Εγώ σας ακούω. Α, εγώ σας ακούω, Σαλιά. Τώρα καλύτερα, νομίζω. Για πες. Ακούγομαι. Τώρα ναι. Άρα, να προσπαθήσω τώρα... να πω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Εμμανουηλίδη για την προσπάθεια και την πρόσκληση και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ανδρεάδου για την ομιλία της. Ήταν ένα καταιγιστικό overview στο χώρο του χέρι 2 και του χέρι 3 από το οποίο μάθαμε όλοι πολλά. Σαν ένα σχόλιο... Εγώ θέλω έτσι να επισημάνω την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε όλοι στο να μεταφέρουμε αποτελεσματικές θεραπείες από ένα όγκο στον οποίο ο διοδείκτης
είναι επιτυχημένη επιλογή και καθιερωμένη στόχευση σε άλλους όγκους, οι οποίοι μπορεί να έχουν την έκφραση του ίδιου βιοδίκτυου ή και παραλλαγή στο ίδιο μόριο, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει δεδομένη και τη σημασία της αλλαγής αυτής στην διαδικασία της καρκινογένεσης και της επιδείνωσης του καρκίνου. Από το χώρο του HER2 μπορούμε να του νεράτινη, το οποίο έχει δειχθεί ότι έχει μια δραστικότητα σε παραλλαγές οι οποίες μπορεί να εντοπίζονται σε όλα τα τμήματα του γονιδίου, τόσο στο τμήμα της τυροσινικής κοινάσης, του ενδοκυτάριου, του εξοκυτάριου, του τμήματος του υποδοχέα, αλλά οι ίδιες παραλλαγές σε διαφορετικούς όγκους να μην δίνουν την ίδια ανταπόκριση στο νεράτινη. Ήταν μια πολύ σημαντική μελέτη δημοσιευμένη στο Nature. Αποτελεί έτσι και λίγο ερώτημα γιατί δεν έχουν τόσο καλά μελετηθεί οι παραλλαγές των δύο αυτών υποδοχέων και η στόχευσή τους με τα DKIs, ειδικά στον καρκίνο του μαστού, σε σύγκριση βέβαια με την πολύ μεγάλη μελέτη και αποτελεσματικότητα που έχει δειχθεί με τα αντισώματα, όπως πολύ ωραία είπε η κυρία Λάλα, και ίσως αυτό να αποτελεί και μια εξήγηση η πολύ σημαντική και επιτυχημένη στόχευση του HER2 στον καρκίνο του μαστού με τα αντισώματα δεν αφήνει και πολύ χώρο για τους TKIs. Να ολοκληρώσουμε, θα κλείσουμε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια πάλι, Άννα, ήταν εξαιρετική ομιλία. Ευχαριστώ όλους σας. Προχωρήσουμε στο επόμενο τραπέζι.